Ιούνιος 2021. Είμαστε στο γράμμο για τη συλλογή στοιχείων και την αποτύπωση των πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών του βουνού. Η δουλειά μας θα τροφοδοτήσει το website του γράμμου και μια πεζοπορική εφαρμογή. Η διαδρομή που κάνουμε εδώ ξεκινά από τη θέση Λεύκα, ανεβαίνει στη λίμνη Γκιστόβα και συνεχίζει μέχρι την κορυφή 2520. Το μεγαλύτερο μέρος του γράμμου καλύπτεται από αδιαπέρατα πετρώματα. Κάτω από τα χάδια των παγετώνων διαμορφώθηκαν αλλεπάλληλα οροπέδια και λεκάνες, όπου φωλιάζουν πολλές μικρές και μεγαλύτερες λίμνες. Η Γκιστόβα, η μεγαλύτερη και βαθύτερη από τις λίμνες του Γράμμου, βρίσκεται στα 2,350 μέτρα. Την άνοιξη, οι συμπαγές μάζες του χιονιού μοιάζουν με μέτωπα αιώνιων πάγων. Στην πορεία θα περιηγηθούμε στα μεγάλα και τα μικρά συστατικά του βουνού. Ανάμεσα σε εκατομμύρια βιόλες, γεντιανές, κρόκους, πρίμουλες και άλλα είδη των υποαλπικών λιβαδιών, θα εντοπίσουμε ομάδες από νάρκισους και λίγα κόκκινα τζέουμ. Από την Κιστόβα θα πάρουμε την κόψη της κορυφογραμμής πάνω στα σύνορα με την Αλβανία. Το πεδίο είναι απρόβλεπτο, πλαγιές, χιονούρες, βράχινες κόψεις, πετρολίβαδα. Απρόσμενα φτάνουμε στη βόρεια ράχη της 2520 και ξεκινάμε το ψευτοσκαρφάλωμα στη βραχώδη κόψη αφήνοντας το πιο βατό μονοπάτι της δυτικής όψης σε άλλη διαδρομή. Στο βουνό δεν είναι πάντα λιακάδα και χαρές του φωτός. Ειδικά στα μεγάλα συγκροτήματα του βορρά, ο καιρός είναι ιδιαίτερα άστατος. Κάτω από τι γραμμέ τη βροχή και τα ξέφτια τη ομίχλη, ο γράμμος, βαρύσχη και σιωπηλό, σε κάνει να σφίξει στο βήμα. Μετά την κορυφή, κατεβήκαμε μέσα από τα μεγάλα λιβάδια του φάγκου. Αφού μας έδιωξε από την κεφαλή του, ο γράμμος γίνεται ξανά φιλικός εδώ κάτω και μας υποδέχεται σε ένα λιτό τοπίο βαθιά σιωπή που ενισχύει την ψυχική ακοή και την ενόραση. Από το μεγάλο λιβάδι οι νεραγκούλες μας ξεπροβοδίζουν στο μακρύ δρόμο προς το χωριό.